Δεν είναι μια πολυτέλεια πλέον οι διακοπές στην εποχή μας, αλλά είναι μια ανάγκη για όλους, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει κανείς, να ανανεωθεί μετά από την χειμερινή περίοδο με τις πάρα πολλές δυσκολίες. Και επίσης να έρθει σε μια καλύτερη επαφή με τον εαυτό του και με τη φύση, με τη θάλασσα, το βουνό κλπ. Οι υπερευαίσθητοι και ευάλωτοι άνθρωποι δεν τραυματίζονται απλά από τις αντικσοότητες της εξωτερικής πραγματικότητας, αλλά η ίδια τους η ευαισθησία τους καθιστά εύθυκτους, με αποτέλεσμα να τραυματίζονται και να στενοχωρούνται ακόμη και από κάτι που είναι φαντασιακό ή υπερβολικό ή ψευδές, όπως στις φοβίες. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα αντικειμενικά επικίνδυνο ερέθισμα το οποίο να δικαιολογεί το φόβο, όμως οι άνθρωποι αισθάνονται υπερβολικό φόβο και καμιά φορά και πανικό. Μπορεί να νομίζει κάποιος ότι θα πεθάνει, ότι θα τρελαθεί και φτάνει στα επίπεδα του πανικού ή με την κατάθλιψη που δεν έχει όρεξη και διάθεση για τίποτα. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι όταν θα πάει ένας άνθρωπος με τέτοιες δυσκολιούλες για διακοπές, θα πάρει τον εαυτό του μαζί. Και έτσι εκεί που θα πάει θα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, πολυκοσμία, φασαρία, ήχη, χρώματα, όλα είναι πιο έντονα και είναι φυσικό η φασαρία και η αταξία να τους βάλει περισσότερο στην πρίζα, να τους ταράξει την ησυχία και να περάσουν πιο δύσκολα. Για παράδειγμα, ακόμη και η ζέστη και οι συγκοινωνίες για να φτάσουν σε ένα προορισμό είναι πολύ κουραστικές για τους ευαίσθητους ανθρώπους. Έχουν μια δυσανεξία στη ζέστη, όπως και στο πολύ κρύο βέβαια, γενικά σε κάθε τι που είναι έντονο, γιατί διαταράσσει την ισορροπία τους. Γι' αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών αυξάνονται οι κρίσεις πανικού και τα συμπτώματα άγχους, απελπισίας, μοναξιάς κλπ. Έχουν γίνει και σχετικές έρευνες και όντως αυξάνονται, ενώ θα περίμενε κανείς να μειώνονται. Διότι με το να φύγει κανείς από τη ρουτίνα και να χάσει τις ισορροπίες της καθημερινότητας, τις συντεταγμένες δηλαδή που ορίζουν μια εσωτερική ισορροπία, τα συμπτώματα καμιά φορά αυξάνονται. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες οι οποίες είναι υψηλές, γιατί περιμένει κανείς ότι θα πάω στη θάλασσα, θα κάνω μπάνιο, θα δω ανθρώπους γύρω μου, θα ακούσω μουσική, θα πιω το ποτό μου. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και μόνο να φανταστεί κανείς ότι κάνει πολύ ζέστη στην παραλία, ναι μεν μπαίνεις μέσα αλλά καμιά φορά οι ομπρέλες δεν σε προστατεύουν απόλυτα. Επίσης δεν σημαίνει ότι γύρω σου θα είναι ευχάριστα άτομα για σένα ή φασαρία που θα κάνουν ο θόρυβος ή ίσως πέσουν ρακέτες ή οτιδήποτε άλλο. Και όλα αυτά εντείνουν την αρνητική συμπτωματολογία. Επίσης έχουμε και την έλλειψη του ύπνου. Ίσως ξυπνήσει κάποιος νωρίτερα, εάν έχει πάει διακοπές, ή επειδή είναι καλοκαίρι, ξημερώνει και πιο νωρίς, νυχτώνει πιο αργά, περισσότεροι θέλουν και να διασκεδάσουν, άρα χάνουν κάποιες ώρες ύπνου. Και αυτό επίσης διαταράσσει πάρα πολύ την ισορροπία τους. Και ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, αλλά ιδιαίτερα οι ευάλωτες και ευαίσθητες ψυχούλες, έχουν μια δυσκολία με την αισθητική του σώματός τους. Γιατί στην πραγματικότητα κανένα σώμα δεν είναι τέλειο και όταν πρόκειται να το δείξεις, να αποκαλυφθείς δηλαδή με ένα μαγιό σε μια παραλία, αν είναι και πολύ σύχναστη, τότε το πρόβλημα είναι έντονο. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί προσέχουν τη διατροφή τους όλο το χρόνο και γυμνάζονται ώστε να διατηρούνται σε φόρμα και να μπορούν να φτάσουν με άνεση να μείνουν με το μαγιό τους σε μια παραλία και να τους κοιτάζουν οι άλλοι. Και θα ήθελα να σου αναφέρω, αν μου επιτρέψεις έτσι περιληπτικά, κάτι που διάβασα τυχαία εχθές σε ένα περιοδικό. Μια που είναι, λέει, καλοκαιρινές διακοπές, απευθύνεται σε γυναίκες για την αισθητική τους, είναι, λέει, η καλύτερη ευκαιρία, αφού είμαστε σε διακοπές, να απλοποιήσουμε τη ρουτίνα της ομορφιάς μας και να αναδείξουμε τη φυσική μας ομορφιά. Να απλοποιήσουμε τη ρουτίνα που αφορά την αισθητική ή την ομορφιά και να αναδείξουμε τη φυσική ομορφιά. Και πώς το κάνουμε αυτό? Απλώνουμε την αντιλιακή κρέμα προσώπου
μισή ώρα πριν από την έκθεσή μας στον ήλιο. Μετά την παραλία πλένουμε το πρόσωπό μας με ένα ήπιο καθαριστικό που σέβεται το pH της επιδερμίδας και στη συνέχεια αναπληρώνουμε την υγρασία της επιδερμίδας μας με μια ενυδατική σύνθεση. Και το μακιγιάζ μας το περιορίζουμε στα άκρως απαραίτητα που είναι concealer, bronzer, ενυδατικό κραγιόν σε έντονο χρώμα και αυτό είναι αρκετό. Αλλά για να ενισχύσουμε τη λάμψη της επιδερμίδας εφαρμόζουμε λίγο highlighter στα ζυγωματικά και στο κόκαλο της μύτης. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε conditioner 2-3 φορές την εβδομάδα και βάζουμε μια μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης. Και καθημερινά απλώνουμε ενυδατικό λαδάκι στις άκρες των μαλλιών και αναδεικνύουμε τα φυσικά μας μαλλιά με ένα αξεσουάρ μαλλιών. Όχι λέει εργαλεία styling, αλλά αξεσουάρ μαλλιών. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι εν τέλει για μια γυναίκα, για μια σύγχρονη γυναίκα, να σταθεί στο ύψος της ωραιότητας, που είναι μια βαθιά ανάγκη για τις περισσότερες γυναίκες να αρέσουν, είτε το ομολογούν είτε όχι. Και να σου πω έτσι εν συντομία μισό λεπτό ακόμη. Στις διακοπές δεν έχουμε χρόνο για απομόνωση και ανάπαυση πολλές φορές, γιατί συναναστρεφόμαστε με άλλα άτομα και ιδιαίτερα καμιά φορά αν μας φιλοξενεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο, μια άλλη οικογένεια. Έτσι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα μέσα από τη φιλοξενία. Και τέλος, αν έχουμε ανασφάλειες και φοβίες, ήδη το να είμαστε μακριά από το σπίτι πυροδοτεί άγχος. Θα θέλαμε να είναι κοντά μας ένα καλό νοσοκομείο, αν έχουμε φοβία ασθένειας, διότι είναι πιθανό να κορυφωθεί το άγχος μας. Επίσης, αρκετοί έχουν και φοβία κολύμβησης, φοβούνται ότι θα τους τσιμπήσει κάποιο έντομο, ότι θα τους εγκαταλείψει η παρέα και θα μείνουν μόνοι. Δεν είναι ντε και καλά ότι αυτά έχουν μια ορθολογική βάση, αλλά είναι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ένα υπερευαίσθητο και ευάλωτο άτομο, το οποίο ενώ έχει υπερβολικές προσδοκίες στην αρχή, μετά αναγκάζεται σιγά σιγά να προσγειώνεται και να απογοητεύεται. Το να είσαι υπερευαίσθητος και ευάλωτος, όπως λέω εγώ συνήθως, δεν σου επιτρέπει να χαίρεσαι την πραγματικότητα της καθημερινότητάς σου. Διότι σου φταίνει όλα τα απόξω, σου φταίει και ο εαυτός σου. Γιατί υπάρχουν φίλτρα αρνητικότητας που σε εμποδίζουν να χαρείς το εδώ και τώρα. Οπότε μπορείς να είσαι στην καλύτερη παραλία και εσύ να μην μπορείς να είσαι παρόν και να τα απολαμβάνεις και να νομίζεις ότι όλοι οι άλλοι το απολαμβάνουν, κάτι που δεν είναι αλήθεια ούτε αυτό, αλλά συνήθως νιώθουν ότι μόνο αυτοί ταλαιπωρούνται και βασανίζονται και στεναχωρούνται και δεν το χαίρονται. Ναι, εκτός και αν είναι μεγάλοι καλλιτέχνες της αυτογνωσίας και της αυτοβοήθειας και μπορούν να διαχειριστούν τις καταστάσεις ώστε να προσφέρουν στον εαυτό τους διακοπές που ταιριάζουν στους ίδιους και έχουν φροντίσει ώστε να μην διαταραχθούν. Είναι κάτι δύσκολο, αλλά είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι προφύλαξη εκ των προτέρων, ξέρω ότι θα με ενοχλήσει και προστατεύομαι. Χρειαζόμαστε καταρχάς ένα κίνητρο νοηματοδότησης της καθημερινότητας και επειδή πάντα υπάρχει μια πεζότητα σε αυτό που είναι πραγματικό, έχουμε ανάγκη από το όνειρο. Οπότε, εάν είμαι στο σπίτι μου, μέσα σε μια καθημερινότητα, σε μια ρουτίνα ή στο εργασιακό περιβάλλον και μπορώ να φανταστώ ή πλέον με τα σύγχρονα μέσα του διαδικτύου να επισκεφθώ τους τόπους προορισμού, τους τουριστικούς, δηλαδή να ψάξω τα ξενοδοχεία, να ψάξω να βρω τις παραλίες, καμιά φορά τα εστιατόρια που έχουν και βαθμολογίες, μπορείς να βρεις και το μενού κάθε εστιατορίου και όλα αυτά. Οπότε αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο, ειδικά στο εξωτερικό, αλλά τώρα πια και οι Έλληνες, και προετοιμάζονται, θα μπορούσε να πει κανείς, όλο το χρόνο για τις διακοπές. Οπότε αυτό κινητοποιεί και νοηματοδοτεί, διότι όπως είπαμε ο άνθρωπος έχει ακριβώς αυτό ανάγκη για να αφυπνιστεί, να διαφύγει από μια παθητικότητα, από μια κατάσταση αδράνειας, έλλειψης νοήματος η οποία προσομοιάζει κάπως την κατάθλιψη και να μπορέσει να την υπερβεί. Διότι αν δεν ονειρεύεσαι κάτι, αν δεν προσδοκάς, αν δεν σε περιμένει κάτι,
δεν μπορείς να αφυπνιστείς, δηλαδή σου λείπει μια στοιχειώδης εγρήγορση η οποία είναι απαραίτητη για να υπάρχεις. Και επίσης αυτό το παρατηρούμε στις πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους όταν είναι πολύ μεγάλοι, επειδή δεν προσδοκούν κάτι, αρκετοί από αυτούς έχουν ένα χάραγμα θλίψης στο μέτωπο, δηλαδή είναι κάπως χτυπημένοι, πονεμένοι, γιατί τους απαγορεύεται αυτή η ελπίδα. Τώρα, το πραγματικό δεν ανταποκρίνεται ποτέ στις προσδοκίες. Όπως δεν είναι πραγματικό αυτό που νομίζουμε για τους άλλους, γιατί συγκρίνουμε την εξωτερική πραγματικότητα των άλλων με τη δική μας βιωματική πραγματικότητα και εκεί δεν μπορούμε να σταθμίσουμε με σωστό τρόπο, γιατί συγκρίνω ένα φαινόμενο, το φαίνεσθε του άλλου, πολλές φορές και το χαμόγελό του και το γέλιο του είναι φτιαχτό, και το συγκρίνω αυτό με ένα δικό μου βαθύ βίωμα, με μια δική μου βαθιά υπαρξιακή κατάσταση. Έτσι λοιπόν, όπως εκεί γίνεται ένα λάθος, γιατί η πραγματικότητα είναι πάντα άλλη, έτσι και στις διακοπές, δηλαδή αυτό που με περιμένει, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο συγκλονιστικό στις περισσότερες των περιπτώσεων. Οπότε μου αρέσει να πιστεύω και να ελπίζω ότι αυτό που θα γίνει είναι συγκλονιστικό. Σαν εικόνα δηλαδή μπορώ να το απολαμβάνω και μάλιστα να με αφυπνίζει και να με ενεργοποιεί στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή εμπλουτίζει τη ρουτίνα και της δίνει χρώμα. Τώρα, μετά τις διακοπές, η αλήθεια είναι πως εάν έχουμε περάσει και καλά, πάντα σε εισαγωγικά, γιατί όταν φύγουμε από τις διακοπές, συνήθως ωρεοποιούμε πάλι αυτό που ζήσαμε. Όταν είναι πραγματικό, δεν το ζούμε στη στιγμή, δεν απολαμβάνουμε, δεν χαιρόμαστε τη στιγμή. Όταν φύγουμε, έρχεται πάλι μια ωρεοποίηση και λέμε, ενώ ήμουν εκεί, σε εκείνο το όμορφο νησί, σε εκείνη την ωραία παραλία, σε εκείνο το ωραίο μπαρ το βράδυ, τώρα είμαι εδώ να μαγειρεύω και να δαντεύω τα παιδιά και αύριο να πρέπει να πάω στη δουλειά. Οπότε λέγεται από κάποιες έρευνες ότι καμιά φορά χρειάζονται 4 με 5 εβδομάδες μέχρι να συνέλθει κανείς από την απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Και βέβαια πάλι έχουμε άγχος, έχουμε θλίψη, γιατί υπάρχει μία απώλεια. Όχι τόσο μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, αλλά μιας εικονικής, φαντασιακής πραγματικότητας. Αυτό που έχουμε ζήσει ή που θα μπορούσαμε να έχουμε ζήσει τότε. Είναι επίπλαστες οι εικόνες, εξειδανικευμένες. Και βέβαια μας επηρεάζουν και τα social media και αυτά που βλέπουμε στα προφίλ των φίλων μας, των διαδικτυακών, όπου παρουσιάζουν, ας πούμε, να χαμογελάνε σε ωραίες παραλίες, σε ωραία μπάρ, με ωραίες παρέες. Αλλά ξεχνάμε ότι αυτό είναι μία στάση, μία πόζα, χάρη του κλικ της φωτογραφίας. Υπάρχει ένα στήσιμο, δηλαδή, τις περισσότερες φορές. Όταν, ας πούμε, πρόκειται να βγάλει τη φωτογραφία, ας πούμε, μία κοπέλα θα πλησιάσει το σύντροφό της, θα χαμογελάσει, θα χαμογελάσει και εκείνος, και θα βγουν χαμογελαστοί έχοντας προσέξει και το φόντο που μπορεί να είναι η ωραία θάλασσα, η ωραία παραλία, το ωραίο μπαρ. Οπότε εσύ θα δεις αυτή την εικόνα, ότι η άλλη έχει τέρι, είναι ερωτευμένη δηλαδή και χαίρεται και γελά και είναι στην εξοχή. Ενώ θα το συγκρίνεις πάντα με κάτι πραγματικό δικό σου, δηλαδή που είναι μια ρεαλιστική βιωματική πραγματικότητα, και συγκρίνεις τον ρεαλισμό με τον σουρεαλισμό. Οπότε εκεί έχουμε μία αντιφατικότητα. Να συνειδητοποιήσουμε όλο και περισσότερο και να το βιώνουμε μέσα μας ότι υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στο φαίνεσθε και στο είναι. Δηλαδή τίποτα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Και να πάψουμε να συγκρίνουμε τα δικά μας βιώματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα εξομολογούμαστε σε κανέναν, δηλαδή τα κρατάμε κρυφά, ιδιαίτερα όταν δεν θεωρούμε ότι θα μας ανεβάσει το image το να τα εκφράσουμε. Δηλαδή αν εγώ νιώθω φόβο, νιώθω άγχος, βαριέμαι, πλήττω, στεναχωριέμαι γιατί ενώ είμαι εκεί δεν περνάω καλά,
αν δεν μ' αρέσει η παρέα, αν δεν με ευχαριστεί αυτό που βλέπω, αυτό που κάνουν οι άλλοι, πράγματα που συμβαίνουν συχνά. Γιατί δεν υπάρχει μία μόνιμη κατάσταση χαράς στις διακοπές, δεν είναι δεδομένη κάποια ευτυχία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει κάτι τέτοιο σε μια χρονική περίοδο, μόνο σε στιγμές. Να μην τα συγκρίνουμε όλα αυτά, όπως είπαμε, με κάτι που νομίζουμε ότι οι άλλοι ζουν επειδή έτσι το δείχνουν. Μπορείς να δεις, για παράδειγμα, μία πολύ όμορφη κοπέλα να περπατάει το βράδυ στο καλντερίνι ενός νησιού και να εκστασιαστείς, αλλά δεν θα συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα ότι αυτή η κοπέλα έχει βασανιστεί όλο τον χρόνο με γυμναστικές, με διατροφές, αλλά και με τα καλλυντικά και τα βαψίματα και όλα αυτά που αναφέραμε και προηγουμένως για να μπορέσει να σταθεί στο ύψος αυτής της αισθητικής. Εσύ βλέπεις μόνο ένα φαινόμενο και δεν ξέρεις και τι νιώθει. Αν εσύ τώρα έχεις και παραπάνω κιλά, έχεις και μια καταθλιψούλα και περνάς δίπλα της, οπωσδήποτε νιώθεις μειονεκτικά, αλλά σίγουρα αδικείς τον εαυτό σου, γιατί δεν γνωρίζεις τη δική της αντικειμενική πραγματικότητα και τα δικά της προβλήματα. Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον άλλον, θα έπρεπε να συγκρίνουμε ολόκληρη τη ζωή από μια μεταθανάτια κατάσταση, δηλαδή να έχουμε φύγει από τη ζωή και οι δύο και να δούμε τις δύο ζωές αφιψηλού, θεωρητικά το λέω τώρα, ώστε να δούμε από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι που θα πεθάνει ποια ήταν η ποιότητα της ζωής της. Αν δεν έχω μια τέτοια σφαιρική εικόνα, δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό που ζει ο άλλος είναι πιο ποιοτικό από αυτό που ζω εγώ. Ένας άνθρωπος δεν θα αλωτριωθεί απλώς στις διακοπές, αλλά και επειδή είναι αλωτριωμένος, θα διαλέξει και έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, όπου να μπορέσει να ζήσει περισσότερο αυτή την αλωτρίωση, η οποία οφείλεται στη δική του υπαρξιακή κατάσταση, αλλά και στο ίδιο το γεγονός του δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Δηλαδή, ο τουριστικός προορισμός που είναι δημοφιλής δεν είναι πλέον ένας γεωγραφικός χώρος με μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα, αλλά κατά κάποιον τρόπο είναι κατασκευασμένος ή διατηρημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έλκει τους τουρίστες. Οπότε δεν είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα, επειδή δεν έχω πάει ο ίδιος ποτέ διακοπές, αλλά έχω δει στην Κρήτη, στα Χανιά, τουρίστες πάρα πολλές φορές και έχω δουλέψει μαζί τους κάποτε σε ένα ξενοδοχείο, ψυχολόγος και επίσης δίδαξα και τεχνικές χαλάρωσης. Αν είσαι συνέχεια μαζί με τον άλλον με μια κακή σχέση, που σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση της ιδιαιτερότητας των προσώπων σας, αυτή η αλληλεπίδραση της σχέσης δηλαδή δεν παρήγαγε ποιότητα, δεν θα παράγει ποιότητα ούτε στις διακοπές. Συνήθως αυτά τα ψυχολογικά απασχολούν περισσότερο τους ανθρώπους, επειδή είναι συνδεδεμένα με την οδύνη, δηλαδή ο άνθρωπος δεν θέλει να πονάει, δεν θέλει να βασανίζεται. Και το θέμα της αλωτρίωσης του προσώπου, όπως λέμε, έχει περισσότερο μια πνευματική χρειά ή πολιτισμική ή και φιλοσοφική, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να φτάνουν σε αυτό το βάθος. Αλλά και αυτό που λέγαμε πριν είναι μια αλήθεια, ότι υπάρχουν, ας πούμε, τοποθεσίες που είναι κατασκευασμένες για να δέχονται τους τουρίστες. Δηλαδή, ενώ δεν υπήρχε τίποτα σε εκείνη την παραλία, η παραλία μπορεί να είναι, ας πούμε, 1, 2, 5 ή 20 χιλιόμετρα, όπως έχουμε εμείς την παραλία από τα Χανιά μέχρι τον Πλατανιά και ακόμη πιο μακριά, μέχρι το Καστέλιας, πάρα πολλά χιλιόμετρα, και εκεί στείνονται σε μερικά σημεία σχεδόν πολιτείες, πέρα από τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι διάσπαρτα, μεγάλα και μικρά ξενοδοχεία, αλλά είναι συνέχεια τουριστικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και το χειμώνα εκεί είναι νεκρά, δεν υπάρχει ζωή. Είναι σούπερ μάρκετ για τους τουρίστες, μάλιστα μερικά έχουν και ξένους τίτλους, ρώσικους, ανάλογα ποιοι είναι οι περισσότεροι επισκέπτες, σκανδιναβικούς. Είναι σουβλατζίδικα, fast food, καφετέριες, bar, club, ξενοδοχεία και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχει mini golf, πάντως ό,τι θέλει ο τουρίστας. Και κτίζεται, οικοδομείται μια πόλη, σε εισαγωγικά ας πούμε μια πόλη, ένας χώρος γεωγραφικός,
που ικανοποιεί την ανάγκη του τουρίστα να περάσει καλά, αλλά χάνεται, όπως είπαμε, η πολιτισμική ιδιαιτερότητα του εντόπιου πληθυσμού, ο οποίος όμως πληθυσμός, δηλαδή οι ντόπιοι ας πούμε, ήδη και αυτοί έχουν χάσει την σύνδεσή τους με την παράδοση. Θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα ότι υπάρχει ένας πολιτισμός, μια ηθική, υπάρχουν κάποια νοήματα ζωής, κάποιες αξίες. Ενώ τώρα αυτό που προεξέχει και προβάλλεται σε αυτούς τους τουριστικούς προορισμούς, για παράδειγμα, είναι ας πούμε τα πανηγύρια. Μπορεί να είναι το πανηγύρι της Αρδέλας, του κρασιού. Υπάρχει ένα διονυσιακό πνεύμα. Επίσης καλούν και κάποιους τραγουδιστές με ορχήστρες οι οποίοι θα παίξουν παραδοσιακά χορευτικά κομμάτια, αλλά πάντα είναι κάτι κατασκευασμένο, είναι ad hoc, είναι φτιαγμένο για να λειτουργήσει πάνω στον τουρίστα και ο τουρίστας θα πάει γι' αυτό. Εδώ ακόμη και το Πάσχα είναι σε ένα νησί που πετάνε κάτι φωτοβολίδες και πάει τόσος κόσμος για να δει αυτά τα πυροτεχνήματα, ας πούμε, που βαράνε στις εκκλησίες. Το οποίο πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η οικονομία του τόπου. Οπότε ο στόχος δεν είναι να προβληθεί, ας πούμε, στον τουρίστα η πολιτισμική ιδιαιτερότητα με τα παραδοσιακά έθιμα, ώστε να καταλάβει ο άλλος τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο το ιδιαίτερο, αλλά θέλουμε να έρθει να καταναλώσει, δηλαδή να αφήσει τα χρήματά του, συνάλλαγμα. Και έτσι ωφελείται και το κράτος που μιλάει για την βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός, αυξάνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και στηρίζονται οι τοπικές οικονομίες. Γι' αυτό και στα μεγάλα νησιά, αυτά που λέμε δημοφιλείς προορισμοί, Μύκονο, Σαντορίνη κλπ., ο στόχος ουσιαστικά είναι το κέρδος. Οπότε ακόμη και το ότι η αρχιτεκτονική και ο τρόπος που κατασκευάζονται τα σπίτια, που διατηρείται ας πούμε μια αισθητική παραδοσιακή, ότι πρέπει να είναι πληθόκτιστα ή λευκά, αυτό πάλι εξυπηρετεί την οικονομία, το συνάλλαγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ιδανικό θα ήταν στις διακοπές να ζήσουμε μια περιπέτεια, να βιώσουμε μια εμπειρία που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή μας προς το καλύτερο.